θα δοθούν τα χρήματα. Και πρέπει τα δικαιούμαστε και πρέπει να τα πάρουμε. Απλώς κοροϊδεύουν τον κόσμο. Απίστευτη φρενίτιδα με χιλιάδες συνταξιούχους να σπέβδουν να διεκδικήσουν αναδρομικά αποδοχές που στερήθηκαν σε βάθος πενταετίας, προκαλεί απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Με την κυβέρνηση όμως να διαμηνύει ότι ματαιοπονούν, καθώς θα ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί καθώς θα κοστίσει πάνω από 9 δις, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσο Πετρόπουλο. Οι ενώσεις των συνταξιούχων έχουν ήδη σπεύσει να προειδοποιήσουν ότι το αλαλούμ που έχει προκληθεί δεν θα αποφέρει καρπούς, κάνοντας λόγο για βιομηχανία εκμετάλλευσης που στείνεται πάνω στις προσδοκίες που γεννήθηκαν στον απόϊχο της επίμαχης απόφασης. Με τις αιτήσεις και με τους δικηγόρους δεν θα βγάλουν τίποτα. Αυτοί δεν λάβαν υπόψη τους το Συμβούλιο Επικρατείας. Το Πρωτοδικείο θα λάβουν υπόψη. Οι απόψεις των ίδιων των συνταξιούχων είναι χαρακτηριστικές για το πανδαιμόνιο που επικρατεί. Μπροστά στο ενδεχόμενο, άνθρωποι που στερούνται ακόμη και τα βασικά εξαιτίας των αιματηρών περικοπών στις αποδοχές τους να δουν να τους επιστρέφονται σημαντικά ποσά. Παίζουν ένα πολιτικό παιχνίδι. Τι είναι? Αποπροσανατολίζουν τον κόσμο. Το αν πιστεύω ότι θα πάρουμε επιστροφές, δεν υπάρχει περίπτωση. Περιμένουμε, έχουμε κάνει και προσφυγή και πιστεύουμε σε αυτά που μας λέει η κυβέρνηση. Θα δούμε τα γεγονότα, αν λέει αλήθεια ή ψέματα, θα τα δούμε πλέον τον Ιανουάριο του 2019. Αν πραγματικά κοπούν, δεν κοπούν οι συντάξεις. Ακόμη και όσοι πιστεύουν ότι οι δικαστικές αποφάσεις δεν θα εφαρμοστούν, δεν κρύβουν ότι έσπευσαν ήδη να κάνουν αίτηση στον ΕΦΚΑ, αν όχι να καταθέσουν προσφυγές. Εγώ έκανα προσφυγή, αίτηση, δεν θα πάρουμε τίποτα, είναι ένα παιχνίδι προεκλογικό. Όπως διευκρινίζει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, το μόνο που εξασφαλίζει η αίτηση αυτή είναι ότι δεν θα παραγραφούν οι απαιτήσεις για το επόμενο εξάμηνο. Απλώς διακόπτει την παραγραφή για ένα εξάμηνο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι την πλέον υπεύθυνη απάντηση μπορούν να δώσουν οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το αντικείμενο. Το να υποβληθεί μια ερώτηση σε ένα συνάδελφο δεν νομίζω ότι έχει κάποιο κόστος. Μετά τη δικαστική απόφαση, ο ΕΦΚΑ παραδέχεται τις αξιώσεις των συνταξιούχων που ζητούν να διακοπούν οι μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Ενώ για να αποφύγει τον όγκο των χιλιάδων αιτήσεων που υποβάλλονται μαζικά, δίνει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής. Όμως το προσυμπληρωμένο έντυπο φαίνεται να κρύβει μια μεγάλη παγίδα. Δεν αναφέρει τίποτα για επιστροφές και αναδρομικά, ενώ δεν έχει καμία αναφορά ούτε σε επαναφορά δώρων, όπως λένε οι δικαστές. Αποφάσεις. Βολεύει και την κυβέρνηση να παραπλανεί τον κόσμο, να τους στέλνει στους δικηγόρους, να τους στέλνει στους λογιστές, να πληρώνουν 50 ευρώ για κάθε αίτηση και να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Για όσους υποπέσουν σε αυτή την παγίδα, θεωρείται πιθανό να παραγραφεί η μελλοντική τους αξίωση για το σύνολο των αναδρομικών. Γι' αυτό και οι αρμόδιοι συστήνουν προσοχή και σωστή νομική υποστήριξη των αιτημάτων. Θα έλεγα να μην λειτουργεί ο κόσμος υπό το κράτος πανικού και βιασύνης. Υπάρχει περιθώριο χρονικό. Θα έλεγα να περιμένουν λίγο να ενημερώνονται κυρίως και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πάντοτε να παίρνουν και μια δεύτερη άποψη, μια δεύτερη γνώμη. Δεν είναι ανάγκη να γίνει κάτι εντελώς άμεσα, έτσι. Υπάρχει ο χρόνος. Θα έλεγα να λίγο υπομονή. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο τις επόμενες ημέρες.